Καταθέτει σήμερα ο Καριδάς. Πέτρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σημεία και τέρατα ακούστηκαν σήμερα στην Διερευνητική Επιτροπή. Ενώπιον της κατέθεται ο τέος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας Κύπρου, Νικόλας Καριδάς, ο οποίος στράφηκε κατά πάντων αποποιούμενος ευθυνών σε ό,τι αφορά την αγορά ελληνικών ομολόγων. Ο κύριος Καριδάς στράφηκε και κατά τον Alvarez & Marsal, λέγοντας ότι ήταν καθοδηγούμενοι στην έρευνά τους από τον εντολοδόχο τους, προφανώς υπονοούσε τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Βεβαίως καταφέρθηκε και κατά διευθυντικών στελεχών της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίοι, όπως είπε, ήθελαν με την εκδίωξή του να του επιρρύψουν όλες τις ευθύνες. Έγινε αναφορά μάλιστα, Νικήτα, σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε ο Χριστάκης Πατσαλίδης, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων, στον Θεόδωρο Αλέπη της ίδιας διένθεσης στις 28 Νοεμβρίου του 2009, στην οποία του έλεγε να προχωρήσει σε αγορές ελληνικών ομολόγων με βασικό κριτήριο την απόδοση. Απαντώντας στις καταιγητιστικές ερωτήσεις της Διερευνητικής Επιτροπής, ο Ανδρέας Καριδάς είπε ότι είναι αναλυθείς οι πληροφορίες που τον φέρουν αυτόν και τον Ανδρέα Ηλιάδη να έδιναν προφορικό στις οδηγίες για την αγορά των ομολόγων. Ο κύριος Καριδάς αναφέρθηκε, όπως είπαμε και προηγουμένως, στο γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας είχε γνώση, όπως είπε ο κύριος Καριδάς, για τα όρια. Αναφέρθηκε, είπαμε, χαρακτήρισε καθοδηγούμενες και παραπλανητικές τις επισημάνσεις των Alvarez & Marsal, οι οποίοι έλεγαν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο φαίνεται να μην ήταν ενεργό στη λήψη της απόφασης για επαναγορά ομολόγων. Καταρρύπτοντας αυτό το επιχείρημα, ο κύριος Καριδάς είπε ότι το Μάρτιο του 2010 είχε γίνει συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και είχε ανακοινωθεί μείωση των ορίων, των ποσών δηλαδή, που θα χρησιμοποιούνται για την αγορά ελληνικών ομολόγων. Και είχε λεχθεί, είπε, σε εκείνη τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Ελλάδα είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ακολούθως αναφέρθηκε σε μια σημαντική συνεδρία στις 11 Δεκεμβρίου 2009, κατά την οποία, όπως υποστήριξε ο κύριος Καριδάς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σημαντική επέκταση της τράπεζας στην Ελλάδα, αύξηση των καταστημάτων κατά 75 τον αριθμό και επέκταση των δανείων, της χορήγησης δανείων κατά 37% σε βάθος τριετίας. Και κανένας δεν είπε, ανέφερε ο κύριος Καριδάς, για τους κινδύνους στην Ελλάδα. Όταν διώχνουν, αναφέρθηκε στην αποχώρηση του από την τράπεζα, έκανε λόγο για εκδίωξή του και είπε ότι όταν διώχνουν κάποιον από την τράπεζα μπορούν να του φορτώσουν τα πάντα. Ο κύριος Καριδάς ρωτήθηκε και για το θέμα των διαγραφών των δανείων. Υπάρχει ένας κατάλογος που δόθηκε από την Τράπεζα Κύπρου στην Διερευνητική Επιτροπή με διαγραφές τα δάνεια, και ρωτήθηκε για αυτό τον κατάλογο από τον πρόεδρο της Ερευνητικής, τον κύριο Πικί, εάν δόθηκαν δάνεια με χαριστικό χαρακτήρα προς πολιτικούς, αξιωματούχους, κόμματα, σωματεία και οργανώσεις. Δεν το απέρριψε αυτό ο κύριος Καριδάς. Μάλιστα έγινε αναφορά σε συγκεκριμένα δάνεια, δάνεια της ΠΕΟ, δάνεια της ΠΕΟ Ταμασού, δάνεια πέραν του 1 εκατομμυρίου προς εταιρεία του Αχιλλέα Κυπριανού, τα οποία διαγράφησαν, δάνεια ακόμη και στον πρώην Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Τίμη Ευθυμίου. Ωστόσο, σταμάτησε η ανάγνωση του καταλόγου των ονομάτων με τις διαγραφές δανείων, διότι επισημάνθηκε από τον κύριο Καριδά
ότι δεν μπορούν μέσα αυτό το στάδιο, εάν δεν δούμε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, να αντιληφθούμε αν πρόκειται για χαριστική διαγραφή δανείων ή αν πρόκειται για αποπληρωμή του ποσού των δανείων και διαγραφή των τόκων υπερημερίας και των πέναλτι. Επιφυλάχθηκε η Επιτροπή να καλέσει ενώπιον της άτομο από την Τράπεζα Κύπρου, υπεύθυνο της υπηρεσίας και της διεύθυνσης ανάκτησης δανείων, για να διαχωρίσει ακριβώς αυτά τα δάνεια. Ήταν ένας μακροσκελής κατάλογος. Είχαμε δει τον κύριο Πική να κρατάει ένα έγγραφο πολυσέλιδο με δάνεια τα οποία διαγράφησαν ή διακανονίστηκαν, Νικήτα. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση επ' αυτού. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο κύριος Καριδάς ανέγνωσε ενώπιον της Διερευνητικής Επιτροπής υπόμνημα το οποίο είχε δώσει κατά την αποχώρηση του από την τράπεζα τον Αύγουστο του 2012, στο οποίο αναφέρεται και σε διαγραφές δανείων και σε εμπλοκή του Μιλτιάδη νεοφύτου, ο οποίος χρησιμοποιούν τον λέει λογαριασμοί του για να λαμβάνει χρήματα η Ομόνια. Έκανε λόγο για τηλεφωνικές παρεμβάσεις του τέως Πρόεδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, αλλά και του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού, με τις οποίες υπόσχονταν ότι είχαν διασφαλίζονταν τα ποσά αυτά που είχαν χορηγηθεί, αφήνοντας εκτεθειμένος αρκετές φάσεις στη διάρκεια της συνεδρίας της Διερευνητικής Επιτροπής. Το Γιάννη Κυπρή είπε ότι η στάση του προς το ΑΚΕΛ ήταν πιο θετική, διότι, όπως είπε, με τον Βάσο Σαρλή, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, προσέλαβαν τη γυναίκα του Άντρου Κυπριανού, τη σύζυγο του Άντρου Κυπριανού, στην Τράπεζα Κύπρου, ενώ ήταν σε μια ηλικία κατά την οποία δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η πρόσληψη στο συγκεκριμένο τμήμα. Και μάλιστα έγινε, λέει, η πρόσληψη αυτή χωρίς να το γνωρίζουν ούτε ο Ανδρέας Ηλιάδης, αλλά ούτε και ο Θεόδωρος Αριστοδήμου. Συνεχίζεται η αναφορά, αντιλαμβάνεσαι, Νικήτα, λέγονται τόσα πολλά πράγματα και στην διερευνητική. Λέγονται πάρα πολλά. Μαθαίνουμε συνεχώς νέα πράγματα, νέα δεδομένα, νέα στοιχεία. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Πετρούλα. Αν προκύψει οτιδήποτε, θα τα ξαναπούμε. Αυτά λοιπόν γίνονται στην ερευνητική.